Γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε τον Κώστα. Ναι, πηγαίνουμε στον Κώστα Νικολακόπουλο, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, τι γίνεται? Γεια σου Διονύση, τι κάνεις? Μια χαρά, μια χαρά. Να ακούμε. Πούμε με την ευκαιρία, αφού είναι τέλος εβδομάδας, τέλος πάντων, να κάνουμε μια σούμα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, σκεφτόμουν. Ωραία ακούγεται αυτό. Ναι, για να έχουμε έτσι μια εικόνα κατά κάποιο τρόπο της, του σχεδίου, του πλάνου που υπάρχει. Να το πούμε κάπως έτσι. Ωραία. Ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει βάλει μπροστά τις μηχανές του για 3 μεταγραφές που είναι 3 συγκεκριμένοι παίχτες, τους οποίους έχουν ο Κορδόν και ο Μαρτίνεθ εντοπίσει και που η εκτίμηση που υπάρχει στον Ολυμπιακό είναι ότι το αργότερότερο, που λέει και μια ψυχή, στις αρχές Ιουλίου, σε 10 περίπου μέρες, το αργότερο επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να γίνει και άμεσα κίνηση, θα είναι παίκτες του Ολυμπιακού και θα μπουν στην προετοιμασία για να πάνε στην Αυστρία 5 Ιουλίου. Μιλάμε για έναν κεντρικό αμυντικό, για έναν αμυντικό χαφ και για ένα center for, που είναι και οι βασικές προτεραιότητες της ομάδας, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν ο Παπασταθόπουλος, ο Εμβιλά και ο Μπακαμπού, τον οποίον έληξαν τα συμβόλαια, δεν ανανεώνονται και ήταν 3 βασικοί παίκτες, 3 βασικοί παίκτες ενδεκάδας, άρα υπάρχουν κενά εκεί, σαφέστατα. Και είναι και ο κορμός. Ναι. Από πίσω προς τα έμπρος είναι ο κορμός. Να λείπει δηλαδή ο βασικός στόπερ, ο κεντρικός χαφ, αμυντικός χαφ και ο σεντερφόρ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να επιβεβαιώσουμε μάλλον τα ονόματα τα οποία ακούγονται αυτή τη στιγμή για τους 3 παίκτες. Έχω πάντως μία αίσθηση ότι για τη θέση του center for ένας από τους σοβαρούς υποψήφους είναι ο Γάλλος, ο Ντελόρ της Νάντ, ο Γαλλοαλγερινός, ένας κλασικός γκολτζής των γαλλικών γηπέδων εδώ και μια δεκαετία σχεδόν. Χωρίς όμως να είμαι σε θέση να πω ότι αυτός είναι ο βασικός στόχος. Για τη θέση του αμυντικού χαφ έχουμε ακούσει το Βινίσιους, το Βραζιλιάνο που ήταν στην Ισπανιόλ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ότι είναι ο παίκτης που είναι πιο κοντά Ολυμπιακός. Νομίζω πως είναι κάποιος που δεν τον έχουμε υπόψη μας ακόμα. Και για το κέντρο της άμυνας, παρότι και σήμερα γράφεται στην Ισπανία το όνομα του Καμπρέρα, δεν νομίζω ότι είναι προτεραιότητα του Μαρτίνεθ ο Καμπρέρα. Να θυμίσω ότι η Εσπανιόλ έπεσε και χάλασε και η εικόνα του Μαρτίνεθ από τα πολλά γκολ που δέχονταν, και ο Μαρτίνεθ ήταν ο βασικότερος αμυντικός. Ναι. Ότι αυτό μπορεί να λέει. Άρα ο Ολυμπιακός πάει για 3 παίκτες τους οποίους τους έχει έτοιμους, που λέμε, προς διαπραγμάτευση, προς συζήτηση, παζάρια κλπ. Και πάει και για το όνομα που μπορούμε να πούμε μεταβεβαιότητας, είναι ο 4ος παίκτης που στοχεύει ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, και αυτός είναι ο Σέρχι Νταρντέρ. Εδώ μπορούμε να είμαστε ξεκάθαροι ότι ο Ολυμπιακός τον θέλει τον παίκτη, του αρέσει πολύ και στον Μαρτίνεθ και στον Κορδόν. Μιλάμε για τον 29χρονο κεντρικό χαφ της Εσπανιόλ. Είναι βέβαια ένα ζήτημα, μια λεπτομέρεια, ότι τον θέλουν και πολλές ακόμα ισπανικές ομάδες. Όμως ο Ολυμπιακός είναι στη μάχη για τον Νταρντέρ. Είναι αλήθεια δηλαδή αυτό που ακούγεται από Ισπανία για τον Νταρντέρ. Οπότε πάμε για 3 συν τον Νταρντέρ. Στους 3 δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι ποιοι είναι, αλλά
Για τον Νταρντέρ μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας σοβαρός στόχος του Ολυμπιακού. Επαναλαμβάνω ότι αυτοί είναι οι πρώτοι στόχοι, ειδικά οι τρεις, για να καλυφθούν τα κενά των παικτών που έφυγαν. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Ο Ολυμπιακός άλλωστε από την περασμένη σεζόν, οι παίχτες που του έχουν, που του λείπουν αυτή τη στιγμή, είναι συγκεκριμένοι, εννοώ από την ενδεκάδα της περασμένης σεζόν. Είναι, είπαμε, ο Παπασταθόπουλος, ο Εμβιλά και ο Μπακαμπού. Από την ενδεκάδα που λέμε δεν λείπει κάποιος άλλος παίχτης από την συνηθισμένη ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Δηλαδή ο Πασχαλάκης, ο Ροντινέη, ο Ρέαμτσουκ, ο Ντόι ή ο Ουσεϊνού Μπά που έπαιζαν, ναι, στόπερ δίπλα στον Παπασταθόπουλο, ο Χουάνκ, ο Φορτούνης, ο Μασούρας και ο Μπιέλ. Αυτή δεν ήταν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ναι, λίγο πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αυτή, ναι, ήταν η ενδεκάδα. Λείπουν τρεις. Αυτοί πρωτίστως πρέπει να αντικατασταθούν. Βεβαίως θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Ξεκάθαρα μπορεί να είναι και πολλές, έως πάρα πολλές οι κινήσεις. Ανάλογα και με τους παίκτες που θα αποχωρήσουν από τον Ολυμπιακό. Στο συγκεκριμένο αυτό το τελευταίο κομμάτι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και ιδανικοί που είναι να, άλλοι να μείνουν, άλλοι να φύγουν, και είναι και παίχτες που δεν υπολογίζονται στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Ήδη ξέρουμε 7 από αυτούς. Μιλάμε γιατί ξέρουμε, γιατί έχουν ενημερωθεί κατά τις πληροφορίες μας 7 παίκτες ότι θα πρέπει να είναι στο ready στις 6 Ιουλίου. Αφού λοιπόν η ομάδα φεύγει στις 5 Ιουλίου για την Αυστρία και αυτοί οι 7 πρέπει να είναι στις 6, σημαίνει ότι είναι εκτός πλάνου. Είναι απλό, έτσι δεν είναι? Ναι. Πρόκειται για τον Κούντε, τον Ραντζέλοβιτς 2, τον Αμπουμπακάρ Καμαρά 3, τον Αλίγιαγκιτς 4, τον Νταμπό 5, τον Γκάρι Ροτρίγκες 6, ποιον παρέλειψα κανέναν, να είναι 6 και όχι 7, τώρα αυτούς θυμάμαι. Δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε. Μία ερώτηση που μου έρχεται με βάση τα όσα... Ο Κούντε, ο Νταμπό, ο Αλίγιαγκιτς, ο Ραντζέλοβιτς, ο Γκάρι, ο Μπομπακάρ Καμαρά, ναι. Ναι. Ωραία. Να συνεχίσουμε. Αυτοί, λοιπόν, ναι, βλέπουμε ότι ήδη δεν υπολογίζονται. Ξεκινάμε με αυτούς δηλαδή, ότι δεν υπολογίζονται. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, μία ερώτηση. Μετέφερε στην πληροφορία ότι ο Νταρντέρ είναι ένας, πραγματικά ένας παίκτης που φαίνεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό σοβαρά. Δεν είπα φαίνεται, είπα απασχολεί. Απασχολεί, ναι. Που απασχολεί. Ο Νταρντέρ δεν αγωνίζεται περίπου στην ίδια θέση με τον Χουάνκ ή κάνω λάθος? Ναι, μπορεί να παίξει και 8 και 10, όπως ο Χουάνκ. Οπότε δηλαδή στην περίπτωση αυτή θα πάμε σε μια τριάδα με βάση τα όσα τουλάχιστον βλέπουμε που χρησιμοποιεί ο Μαρτίνεθ. Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε τώρα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία, βρες, Διονύση. Okay. Τι να πούμε τώρα, πώς και τι και τέτοια. Ναι, εντάξει, δεν έχει άδικο. Γι' αυτό είπα, ξεχώρισα, και υπάρχουν τρεις παίκτες που πρέπει να αποκτηθούν για την κάλυψη των σοβαρών κενών, ναι, και υπάρχει και ένας παίκτης που είναι εξτρά, είναι κερασάκι στην τούρτα, ο Νταρντέρ, και υπάρχει ο Νταρντέρ για τον απλούστατο λόγο, όπως έχω εξηγήσει, ότι έπεσε η Εσπανιόλ και έχει ρήτρα ο Νταρντέρ μαζί με άλλους 3-4 παίκτες ότι μπορεί να φύγει για τουλάχιστον μία σεζόν λόγω του υποβιβασμού της Εσπανιόλ, χωρίς να πληρωθούν χρήματα στην Εσπανιόλ. Είναι δηλαδή μια ξεχωριστή περίπτωση. Δάλλως υπό άλλες συνθήκες η τιμή του Νταρντέρ, όπως και η ρήτρα του, αυτή τη στιγμή είναι 10 εκατομμύρια ευρώ αν είναι για να, ναι, για να αγοραστεί. Επίσης... Δεν άκουσα εξτρέμ και δεν ξέρω αν κάνω λάθος σε αυτό. Δεν άκουσες εξτρέμ γιατί η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είπαμε να καλυφθούν οι τρεις παίκτες. Είπαμε ότι θα αποκτηθούν και άλλοι παίκτες. Ωραία.
Είναι ξεκάθαρο. Μπορεί να είναι και πολλοί ακόμα παίχτες που θα αποκτηθούν. Ωστόσο η προτεραιότητα είναι να καλυφθεί ο άξονας. Από εκεί ξεκινάνε ο Κορδόν με τον, Μαρτίνεθ. Πρέπει ο άξονας να δυναμώσει. Ο Ολυμπιακός έχει σοβαρό θέμα στον άξονά του. Δεν έχει σεντερφόρ ουσιαστικά. Υπάρχει μόνο ο Ελαραμπή στα 36, πόσο είναι, 37. Ο Χασάν είναι τραυματίας και θα είναι εκτός για μήνες. Κόφτης δεν υπάρχει. Ο Εμβιλά έχει φύγει. Είπαμε για τον Παπασταθόπουλο. Άρα πρέπει να καλυφθούν τα βασικά κενά πρωτίστως και μετά τα περιφερειακά. Οι εξτρέμ είναι περιφερειακά κενά τα οποία θα καλυφθούν. Εννοείται πως θα καλυφθούν και εννοείται ότι ο Ολυμπιακός θέλει δύο εξτρέμ, όχι απλά εξτρέμ. Αλλά επαναλαμβάνω, μια ομάδα χτίζεται από τον άξονά της. Τώρα, εάν του έρθει του Ολυμπιακού αύριο μια περίπτωση εξτρέμ και μπορεί να την αποκτήσει και είναι ευκαιρία, θα το κάνει και πιο γρήγορα, ας πούμε. Αλλά λέμε τώρα ποιο είναι το... Η προτεραιότητα. Το πλάνο, το αεροπλάνο, ξέρω. Ωραία. Τι να πω. Ωραία. Τα τρία φιλικά έχει δώσει ο Ολυμπιακός, έχει ανακοινώσει. Ξέραμε τα δύο, με την Νόρτζελαντ και με την, πώς ήταν, τη Σλοβάτσκο, την ομάδα της Τσεχίας. Υπάρχουν και ημερομηνίες, είναι 8 Ιουλίου με την με τη Σλοβάτσκο, 14 με την Νόρτζελαντ και 19 με την Σαμπάχ FC. Εντάξει, αυτά είναι τα τρία φιλικά του Ολυμπιακού στην Αυστρία, τουλάχιστον αυτά έχουν κλείσει μέχρι τώρα, θα δούμε αν θα κλείσει κάποιο άλλο και βέβαια θα ακολουθήσουν φιλικά πλέον στην εδώ, γιατί επιστρέφει η ομάδα και θα έχει και άλλα φιλικά, εννοείται, ο Ολυμπιακός και πιο έτσι δυνατά. Ωραία. Αυτά, και επειδή στέλνει συνέχεια ένας ακροατής, μου λένε όλη η παραγωγή για κάτι για εν κουκού και άλλους παίκτες. Ναι, όντως, έχει στείλει και σήμερα, ναι. Τι εννοεί, ας μας στείλει ένα μήνυμα, γιατί φαντάζομαι δεν εννοεί τον εν κουκού και τον άλλον που είναι στην Τζέλση, ξέρω εγώ, και αυτά. Εκτός αν του αρέσει να τρολάρει και συνέχεια να φέρει το ίδιο τέτοιο. Έτσι μου λένε όλη η παραγωγή, συνέχεια μηνύματα για το ίδιο αυτό. Ωραία. Είναι κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε από το ρεπορτάζ, από πληροφορίες που έχεις, Κώστα? Όχι, δεν έχω αυτή τη στιγμή. Θα το έχουμε, αν θα έχουμε κάτι στη συνέχεια της ημέρας, θα το δούμε. Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ρεπορτάζ Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.